Κάθε φορά που κάποιος μου λέει πως τα κατάφερα, άλλαξα. Κάθε φορά θυμάμαι εσένα. Κάθε φορά ανοίγω το βιβλίο και το ξαναδιαβάζω. Να δω αν όντως έχω αλλάξει. Δεκαπέντε ίσως. 7 χρόνια πριν. 5 παρά το πρωί και ακόμα να κοιμηθείς. Στο άλλο δωμάτιο ακούγεται να ξυπνάει η άρρωστη μάνα σου για να φύγει. Με αυτή τη σκέψη να ξανακοιμηθείς. Δεν έχει σημασία η ηλικία, γιατί στο τέλος από το θάνατο θα χάσεις. Μια προσπάθεια και έσπασες. Έπρεπε να κάνεις κάτι. 15. Και ο νου σου έφτιαξε ένα καταφύγιο για να ξεφύγεις. Πράξη πριν το τέλος. Δευτέρα, πρωί. Σε θυμάμαι. Πάλι έχεις αργήσει. Αργοπορημένος για μία ακόμα φορά. Στην τάξη δεν προλάβεις να πεις. Πάλι στην αυλή θα μείνεις. Κανείς στο σπίτι. Αδελφές έχουν φύγει. Ακόμα μια κρίζα μέρα ξεκινάει. Άλλη μια μέρα που κανείς δεν θα καταλάβει. Σχολείο πάλι. Αργά. Κάθεσαι και μιλάς. Στο βάθος πιάνει το μάτι σου ένα παιδί. Περίεργο και ήσυχο αυτό το παιδί. Όλοι και όλοι, εσύ κι άλλος ένας του μιλάτε. Πλησιάζει και δεν χάνει χρόνο. Λέει πως έχει δει ένα όνειρο. Ρωτάει. Πιστεύετε στα όνειρα? Είδα στον ύπνο μου ότι αυτό το Σάββατο θα πάθω κάτι κακό. Τον ακούς, αλλά δεν δίνει σημασία. Κι έτσι επιμένει. Πες μου, θα σας πείραζε. Αν πάθαινα κάτι, τι? Ποια η διαφορά κι αν δεν ζω? Η διαφορία. Αρχίζει και τον ειρωνεύεσαι. Του λες πως. Πες μου ότι θα γίνει σύντομα. Κι έτσι αυτό συνεχίζει και επιμένει. Να μάθει αν θα σας πείραζε. Λες πως. Σκάσε. Κούρασες με το να θέλεις να πάρεις προβολή. Γι' αυτό κανείς δεν σου μιλάει. Το μόνο που κάνεις είναι να προσπαθείς να πάρεις προβολή. Έλεος. Συχάθηκα. Σε για λύπηση. Έτσι σηκώθηκες και έφυγες. Οι μέρες πέρασαν. Το τύπο ξέχασες. Πέρασαν 10 μέρες. Καιρό έχεις να δεις αυτό το παιδί. Άλλη μια φορά που δεν μπορείς να σηκωθείς. Τετάρτη. Περίεργο συνέστημα νιώθεις. Μάλλον δεν έχεις καλά κοιμηθεί. Μέσα στην τάξη ακούς ένα παιδί. Παιδιά, κάτι κακό έχει συμβεί. Το παιδί δεν πέθανε. Το Σάββατο. Όπως σου είχε πει. Ξαφνικά η απόλυτη σιγή. Το σώμα σου δεν λειτουργεί. Η ανάσα σου χάνεται. Τι συμβαίνει? Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Νομίζω κάτι μαθαίνω. Πάγωσες. Όχι, όχι, δεν γίνεται. Μου το είχε πει. Όχι. Το Σάββατο θα. Και εσύ τι? Τι έκανες? Τον κορόιδεψες. Ίσως ήσουν η τελευταία ελπίδα του. Και εσύ τι? Ντροπή. Δεν έμαθες ποτέ να συγχωρείς. Δεν έμαθες ποτέ να ακούς. Δεν είμαι κανένας για να δώσω μήνυμα. Ποιος είμαι εγώ για να κρίνω? Αν τον άκουγες όμως, μπορεί πολλά να μην είχαν γίνει. Γιατί εσύ που παραπονιώσαι ότι κανείς δεν σε καταλαβαίνει μια ζωή, πως είσαι ένα φάντασμα, έκανες το μεγαλύτερο λάθος. Έγινες σαν κι αυτός. Αυτήν τη μέρα σου δεν θα τη ξεχάσω ποτέ. Γιατί αυτό το 15χρονο ήμουν εγώ.